Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν. Αδελφοί, παραγγέλλομεν ημίν εν ονόματι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση νυν παρέλαβον παροιμών αυτή γαρίδατε, πως δημιμήστε ημάς, ότι ούκητε ακτίσαμεν εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτων εφάγομαι παρατινός, αλεν κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα, ανεργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών, ουχότι ουκ έχομεν εξουσίαν, αλήνα εαυτούς τύπων δόμενοι μην, ίστο μιμήστε ημάς, και γάρωτε ημέν προς ημάς, τούτο παραγγέλλομεν ημίν, ότι ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Ακούμεν γαρτινάς περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, της δε τι ούτης παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να με τα ησυχίας εργαζόμενοι, τον εαυτόν άρτον εστίωση. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα Τίσου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο εστός ο Ιησούς παρά την λίμνην Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, είδε αλλοίς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων ο ίν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επίδε το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο πείσαντε συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διερήγνητον δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού ότι είναι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας τους είναι αυτό, επί τι άγρα των ηχθείων εις συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνήτος Σίμωνη». Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από τον ειν ανθρώπους εσύ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γη». Αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών
των φιλοθέου και του συνευχομένου αυτού Αγίου Αρχιερέως Γρηγορίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός, του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε του είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του καταπενθήνε ημί πλουσίαν την Θείαν Χάρινε της έργης ημών, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του γενέστε των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, ενείς κατά των Θείων αυτού φωτισμών πράττουμεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Θεός ημών, ο επιμέως Μωυσέως, το λαό, το είδωρης γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισέου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράντο σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα ευλόγησον το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, ώστε γενέστε αυτό πάση της χρειωμένης ή και μεταλαμβάνουν συνεξ αυτού, ευλογίας πηγή αγιασμού οίκων, πάσης επιβουλής ορατούτε και αοράτου εχθρού αλεξιτήριων. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της ούδας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτένο φιένο σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μελαλείψεώς τε κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρήτο φιλανθρωπία το γένος των ανθρώπων επισκεψάμενος, και πάση της δεωμένης σου την συνευλογίαν επιχορηγήσας, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν. Έπιδε και νυν επί τους δούλους σου, τους ελθώντας εις την έκθεσιν ταύτην, τους ελωμένους εν το κράτη της ισχύος σου, τραπήνε εις εργασίαν προσπορισμών και ευλόγησον αυτούστε και τα έργα αυτών. Τήρεσον αυτούς ανεπηρεάστους παντός κακού, επιδεψιλεύων αυτίστε και της εντάφθα εργαζομένης ειρήνην, αγάπην, ομόνιαν και δικαιοσύνην. Πάρεχε της δούλη σου τούτης πλούσια τα ελέη σου και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών εις πάν έργων αγαθών. Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Των σών δωρεών αξίους ημας πίσων,
Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Πηγαίνει άμα τον έχοντες Αγίαν Αργύρι, θασιάσεις παρέχεται πάση της δεόμενης, ως μεγείς των δωρεών αξιοθέντες, παρά της αεναού πηγής του Σωτήρος Χριστού, φυσίγαρ προς ημάς ο Κύριος ως ομοζήν, και πάσαν μαλακίαν, διότι προστάγμας είναι αυτού καλός πολιτευσάμενη. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν παρέχετε, οι ατρεύοντες τα πάθη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Νεύσον παρακλήσε σύσονη και τον πανάμωμε, πάδουσα δεινών ημών επαναστάσεις, πάσης θλίψεως ημάς απαλάτουσα, σε γαρμόνιν ασφάλι και βεβαίαν άγκυραν έχομεν, και την συν προστασίαν και κτήμεθα. Μη εσχυνθόμεν δέσποινα σε προσκαλούμενη, σπεύσον ησυχεσίαν των σύπιστος βόντων. Χαίρε δέσποινα, προστασία και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών. Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νικαστής ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βέψε βέρση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Πολιούχου ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Πατέρονται και Ιεραρχών, ον και την σύναξην επιτελούμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και των νυκτερινών μαθητών του Κυρίου Νικοδήμου και Ιωσήφ του Ευσχήμονος Βουλευτού, ον την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Is for
και τα δικά σας τα χρόνια να είναι πολλά. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που στα όρια της τοπικής εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων πολλών εκθέσεων που πραγματοποιούνται, πραγματοποιείται και φέτος αυτή η έκθεση με την ονομασία Ορθοδοξία, η οποία θέλει να εξυπηρετήσει το πολιτιστικό γεγονός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον πολιτισμό τον οποίον παράγει αλλά και προάγει και ζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα από την προβολή των εκκλησιαστικών τεχνών. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι μεταξύ των περιπτέρων που υπάρχουν σε αυτήν την έκθεση, των τόσο αξιόλογων και των τόσο σημαντικών, υπάρχει και το περίπτερο της Εκκλησίας της Κύπρου, το οποίο με πολύ αγάπη ετοίμασαν οι αδελφοί και πατέρες από την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, με προεξάρχοντα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαωρίας κύριο Γρηγόριο, ο οποίος μας προσφέρει τη χαρά της παρουσίας του και την ευλογία του και μάλιστα ευρισκόμενος χθες, από χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήλθε και χθες και κάναμε μαζί εσπερινό και συλλειτουργήσαμε και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Όπως ιδιαιτέρως συγχαίρουμε και όλους εκείνους οι οποίοι προβάλλουν τα έργα τους και την τέχνη τους σε αυτήν εδώ την έκθεση, την οποία ευχόμαστε να επισκεφθούν πολλοί Θεσσαλονικείς αλλά και πολλοί επισκέπτες της πόλης μας, γιατί πολλά έχουν να ωφεληθούν και πολλά και σημαντικά έχουν να αποκομίσουν. Ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να σας δίνει την δύναμη ώστε κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι και να εκθέτουν τα έργα τους σε αυτήν εδώ την έκθεση, αλλά και επισκέπτες όλο και περισσότεροι να έρχονται επ' αγαθό και επ' ωφελία όλων εκείνων οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία και για τη διοργάνωση της εκθέσεως, αλλά και για την έκθεση των ιερών αυτών αντικειμένων. Ο Θεός όλους σας να σας ευλογεί. Ο κύριος Βαξεβάνης βεβαίως. Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Παναγιώτατε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριε, κύριε Φιλόθεε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μεσαωρίας, κύριε, κύριε Γρηγόριε, ευχαριστούμε για την αποδοχή σας για να τεθεί υπό τις ευλογίες σας η συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία τελείται φέτος μετά από 2 χρόνια πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί επισκέπτες, αγαπητοί εκθέτες, σεβαστοί πατέρες, η διοργανώτρια εταιρεία του σας καθολουθορίζει στη φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες, δημιουργοί, συνεχιστές της βυζαντινής τέχνης και της παράδοσης, που παρουσιάζουν τα έργα τους με αναγνωρισμένη καλλιτεχνική αξία, που διαχρονικά θα χαρακτηριστούν σαν εκκλησιαστικά κοιμήλια. Φέτος συμμετέχουν πάρα πολλοί εκθέτες, οι οποίοι εκτός από την Ελλάδα είναι και από όμορες χώρες, οι οποίες έχουν σχέση με το κομμάτι της εκκλησιαστικής τέχνης, όπως από την Εσθονία, από την Ουκρανία, από τη Ρουμανία και από αλλού. Και βεβαίως και από την Αυστραλία. Η Ορθοδοξία διατηρεί τη μοναδικότητά της σαν ένα θρησκευτικό επικοινωνιακό γεγονός τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στον παγκόσμιο Ορθόδοξο χάρτη. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διοργάνωσης τελείται και η διοργάνωση της καλλιτεχνικής έκθεσης «Φως τέχνης Ανέσπερων», στην οποία συμμετέχουν αναγνωρισμένοι αγιογράφοι, η οποία η όλη διοργάνωση τελείται υπό την αιγίδα της UNESCO. Θέλοντας να μην σας κουράσουμε άλλο, ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε για την παρουσία σας. Ευχόμαστε σε όλους να έχετε την βοήθεια του Θεού. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη. Και εδώ. Καλό ένα, Ωραία. Να είστε καλά.
Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Σαράντα χρόνια.